Γεια σας αγαπητοί φίλοι και φίλες. Σας καλωσορίζω όπως πάντα στην αποψινή 234η εκπομπή με το κλειδί της ιστορίας, την οποία παρακολουθείτε χάρη στην ευγενική χορηγία του Blue Sky. Πολλές οι εξελίξεις την περασμένη εβδομάδα, αλλά και τις εβδομάδες που έπονται. Να θυμίσω ότι προς το τέλος του μηνός, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε την σημαντικότατη από πλευράς αποτελεσμάτων και τη πιθανότητα επαναπροσεγγίσεω μεταξύ Πολιτειών και Τουρκία, σύσκεψη συγκέντρωση των G20 τη ομάδος των 20, 20 πιο πλουσίων ε, κρατών του κόσμου. Όμω όλα αυτά δημιουργούν μια περίεργη εξίσωση. Η εξίσωση λοιπόν την οποία σας την παρουσιάζουμε, ιδού η εξίσωσης, 24 ραφάλ και 24 F-35 ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης της Ελλάδος, ο κ. Παναγιωτόπουλος, δήλωσε προημερών στη Βουλή ότι η Ελλάς συνολικώς θα προμηθευτεί 48 σύγχρονα αεροσκάφη. Τα 24 ήδη έχουν παραγγελθεί και αναφέρομαι στην, στα 12 μεταχειρισμένα και 12 καινουργή μαχητικά αραφάλ και τα υπόλοιπα τα οποία έποτε είναι η τα 24 F35. Με Βλέπε, βλέπετε να ομιλώ με μια βεβαιότητα, διότι θεωρείται σχεδόν σίγουρο ότι η Ελλάς εντός του έτους θα προχωρήσει στην προμήθεια άλλων 24 μαχητικών, αλλά των F35. Συν την κάτσα είναι η συμφωνία, το πρώτο σκέλος της εξώσεως, η οποία απαγορεύει πλέον στην Τουρκία να προμηθευτεί νέο στρατιωτικό υλικό οποιασδήποτε μορφής φύσεως και είδους από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ακριβώς διότι η νεοοθωμανική Τουρκία έχει προχωρήσει στην προμήθεια των αντιαραπορικών αντιβληματικών συστημάτων S-400. Αυτή λοιπόν η εξή, το πρώτο σκέλος είναι μεγαλύτερο από το δεύτερο, το οποίο αφορά, θα το αναλύσουμε αυτό στη συνέχεια, το πρόσφατο αίτημα της Τουρκίας για 40 Viper F-16 Block 70 να αγοράσουν 40 καινούργια μαχητικά οι Τούρκοι και να προχωρήσουν στην αναβάθμιση άλλων 80 F-16 σε επίπεδο Viper, το οποίο ισούται ουσιαστικώς με τη σχέση που θα εμφανιστεί μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών κατά τη διάσκεψη της G20. Φίλοι και φίλες, ο πρόεδρος Ερντογάν πριν από μερικές ημέρες, στα τέλη Σεπτεμβρίου, προχώρησε σε, ένα, σε, μια συνέντευξη στην οποία, σε τουρκικό δίκτυο, στην οποία μεταξύ άλλων εδήλωσε τα εξή ότι καταρχήν έχουν καταβληθεί εκ μέρους τους, το έχει πει και ο Καλίν άλλωστε αυτό, ο Σύμβουλος της Ασφαλείας του, 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια για F-35, τα οποία η Τουρκία δεν πρόκειται να τα χάσει, θα τα διεκδικήσει. Αλλά όμως έθεσε ένα ερώτημα αναφορικώς με τη δυνατότητα που έχει η τουρκική πολεμική αεροπορία να εξυγχρονίσει τον μεγάλο στόλο μαχητικών F-16 που διαθέτει. Και αυτό με την βεβαιότητα ότι αν πράγματι οι κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών συνεχιστούν και θα αρχίσουν να αγγίζουν πλέον τα θέματα της διαθεσιμότητας των τουρκικών μαχητικών, κυρίως των F-16, που είναι ο μεγάλος, ο μεγάλος όγκος τουρκικών μαχητικών. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, κάπου 225 μαχητικά, αντιλαμβάνεστε λοιπόν όσοι παρακολουθείτε τα τακτονόμενα στην άμυνα και ιδίως το ισοζύγιο αεροπορικής ισχύω και όπως έχουμε προειδοποιήσει του φιλτάτου νεοθωμανού στην άλλη πλευρά του Αιγαίου από τις, την παρούσα εκπομπή ότι το πρόβλημα τη διαθεσιμότητα μήνα με το μήνα, εξάμηνο με εξάμηνο έτος κατ' έτος, θα γίνεται τόσο πολύ προβληματικό και κρίσιμο για την επιχειρησιακή αξία, δυνατότητες, ικανότητες της τουρκικής αεροπορίας, που θα την οδηγήσει ουσιαστικά σε μαρασμό και θα δούμε πιθανό να εμφανίζεται φαινόμενο αντίστοιχο με αυτό το οποίο υπέστη το Ιράν. Η αυτοκρατορική αεροπορική δύναμη του Ιράν, Imperial, α, τότε ήταν η αυτοκρατορία, θεωρείται η αυτοκρατορία, έτσι, ο Σάχης, ε? η οποία μετά την επικράτηση των Μουλάδων και του καθεστώτος υπό τον Αγιατολά Χωμένη, όλο αυτό το κέρια αποκλειστικής μοναδική επιχειρησιακή αξία, ήταν η μοναδική αεροπορική δύναμη, η οποία πλην Ηνωμένων Πολιτειών επιχειρούσε με αεροσκάφη F-14, τα οποία ακόμα συνεχίζουν να, να πετούν. Ωστόσο όμω, όλα αυτά μαζί με τα Φάντομ, μαζί με άλλα μαχητικά, ουσιαστικά απαξιώθηκαν. Βέβαια, δεν μπορούμε να ισχυριστούμε το αυτό ότι θα συμβεί και για την τουρκική πολεμική αεροπορία, εκτός και αν εμείνει ο Ερντογάν στη γραμμή τη συσφίξεω και συσχέσεω των σχέσεων με την Τουρκία, με την Ρωσία. Τι συνέβη λοιπόν όλο αυτό το διάστημα. Είχαμε πει ότι η Τουρκία θα κάνει την κίνησή τη. Η κίνηση τη Τουρκία είναι μια σειρά δράσεων και ενεργειών, τα οποία όλε αυτέ, άμα τι συναθρήσουμε, θα οδηγήσουν προ ένα συγκεκριμένο στόχο. Την περασμένη εβδομάδα, και ενώ ή φτάνουν στο, στο αέρα ή η η 233 εκπομπή με το κλειδί της ιστορίας, έγινε γνωστό ότι οι Τούρκοι, 26 του μηνός ο Μίλης ο Ερντογάν, 29 αν δεν θυμάμαι καλώς, απεστάλει το σχετικό Letter of Request for LOA, LOR for Letter of Acceptance, το οποίο αφορούσε την πιθανή προμήθεια 40 καινουργών μαχητικών F-16 Block 70 με τα ραντάρ ΑΕΣΑ, τα τύπου Β, τα Viper δηλαδή για την τουρκική πολεμική αεροπορία συν την αναβάθμιση άλλων 80 μαχητικών τύπου Block 40 και Block 50 τα οποία θα θέλουν και εκείνα να αναβαθμιστούν σε αντίστοιχο επίπεδο Viper. Αυτό γιατί συνέβη. Αυτό συνέβη σε μια εποχή, σε μια συγκυρία, παρεμπιπτόντως, Πίσω βλέπετε μαχητικά F-16 μπλοκ 50 της πολεμικής αεροπορίας, 341 μοίρας. Και εδώ βλέπετε το F-35 με ελληνικά σήματα, το έχω παρουσιάσει και στο παρελθόν, του Αντώνη του Καρίδη Ο Αντώνης ο Καρίδης είναι ένας εξαιρετικός Έλλην, ο οποίος δημιουργεί εικόνες μαχητικών, σκαφών, αρμάτων, οχημάτων, συγχαρητήρια, μπράβο, με ψηφιακό τρόπο, χρησιμοποιεί και τις εκτυπωτές και τα απεικονίζει τα αναπαριστά με την μεγαλύτερη δυνατή καλύτερα πιστότητα και ακρίβεια. Φίλε λοιπόν και φίλες, από τη στιγμή λοιπόν που η Τουρκία έχει αποφασίσει να προβεί σε αυτή την κίνηση, δηλαδή έκανε μια κίνηση με στόχο τι να αναταράξει το τέλμα στις μεταξύ σχέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Τουρκίας. Μονών. Όχι. Διότι ο πονηρός γείτον Ανατολίτης, μετά από το Σότσι, όπου εκεί ο Ερντογάν μίλησε για κινητήρες μαχητικών αγορασμένους από τη Ρωσία, για συμπαραγωγές, μέχρι για υποβρύχια αναφέρθηκε, φάνηκε πλέον, πριν προχωρήσει σε μια στροφή ακόμα προς τη Ρωσία, να δώσει την ευκαιρία, Παύλα, εκβιάσει την Δύση, γιατί και αυτός εκβιασμός είναι, ο στρατηγικός εκβιασμός είναι, με έναν πάρα πολύ συνήθι ανατολικό τουρκικό τρόπο προτείνοντα δηλαδή την προμήθεια εκ μέρου τη Τουρκία οπλισμού, ο οποίο συνολικό, αυτό να το μεταφράσετε, φτάνει περίπου τα 6,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Άρα λοιπόν οι Τούρκοι λένε στου Αμερικανού, εμεί, αφού δεν μα δίνετε τα F-35 γιατί είναι η κάτσα και είναι και τα f 30 και μάλιστα είναι σε ισχύ. Θέλουμε να σας κάνουμε μια αντιπρόταση αναγνωρίζοντας τα προσκόμματα και τα κολλήματα που θα προκύψουν, αλλά θέλουμε να σας εκθέσουμε με αυτόν τον τρόπο, εάν μας πείτε όχι. Οπότε, τι ζητάμε από εσά να ισορροπήσουμε κάπως την διαφαινομένη απώλεια ισχύω, το ισοζύγιο ισχύω στον αεροπορικό τομέα, στην αεροπορική ε, ισχύ στον χώρο του Αιγαίου, διότι η Ελλάς θα προχωρήσει σε αγορά 24 το έπραξε και άλλων 24 F35 ενδεχομένω. Οπότε δώστε μα εμά 40 Viper. Δώστε μα και τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε άλλα 80 μαχητικά μα. Διατηρήστε μα δηλαδή ένα στόλο 120 μαχητικών σε επίπεδο Viper. Ενώ η Ελλάς έχει να αναβαθμίσει άλλα 84, προσέξτε ότι οι αριθμοί του είναι ο μικρότεροι από τους δικούς μας. Σε, απόλυτο, σε απόλυτα νούμερα 48, μαχητικά, προς 40. Ραφάλ Viper πως... Ραφάλ, συγγνώμη, και F35 προ Viper. 48 με 40. Και 84 εμεί με 80. Αυτό λοιπόν το κάνουν διότι αναγνωρίζουν ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε πρέπει οπωσδήποτε να του μιλήσουν, να μου επιτραπεί αυτή η έκφραση, με τρόπο πολύ συγκεκριμένο και σαφή, ούτω ώστε να δουν ποιο είναι το μέλλον του όχι μόνο στην Νατοϊκή Συμμαχία, για την οποία δεν πολυκόπτονται πλέον οι νεοοθωμανοί, αλλά κυρίως να χαρακτεί μια γραμμή και μια σχεδίαση μέχρι ότου αφηχθεί το TFX, το νέο τουρκικό μαχητικό, τουρκική σχεδιάσεως, αλλά εντάξει, αν εξαιρέσουμε τις σχεδιαστικές γραμμές, τώρα τα υπόλοιπα συστήματα, τα κύρια συστήματα δεν μπορούν να τα αναπτύξουν μόνοι τους, αλλά ουσιαστικά θα εισάγουν τεχνολογία, θα αντιγράψουν τεχνολογία, θα αγοράσουν τεχνολογία και φυσικά κινητήρες. Μέχρι λοιπόν να συμβεί αυτό, αντιλαμβάνεστε ποιον το διακύβευμα για τους Τούρκους, έτσι, πόσο πολύ τους έχει επηρεάσει αυτή η ανατροπή ισορροπίας στο Αιγαίο η οποία επέρχεται. Τα 48 μαχητικά μαζί με την Κάτσα σαφώς θα συνθλίψουν οποιαδήποτε πρόταση των Τούρκων για να εναρμονίσουν κάπως τον γεωστρατηγικό τους ρόλο με τις πραγματικέ, ουσιαστικέ αεροπορικέ του επιχειρησιακέ ικανότητε και δυνατότητε, οι οποίε φθήνουν, βρίσκονται σε φθήνουσα πορεία. Η Τουρκία λοιπόν αντιμετωπίζει λόγω των ενεργειών τη το πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε εμεί λόγω των δικών μα ενεργειών την περίοδο των μνημονίων. Όπου αφήσαμε την άμυνά μα, την εγκαταλείψαμε και όχι απλώ την εγκαταλείψαμε, την Μειώσαμε και την περικόψαμε σε τόσο μεγάλο βαθμό, τόσο ώστε να, προβ... να προκαλέσουμε μέσα στα όρια ανικές του επιχειρησιακής βλάβης. Φίλοι και φίλες, η Τουρκία αυτή τη στιγμή θα παίξει όλα τη τα χαρτιά που μπορεί, προκειμένου να εξασφαλίσει ένα ναι τόσο στην αγορά, όσο και στην αναβάθμιση των μαχητικών F-16 επέτει η ευκαιρία της συνόδου των G20. Εάν δεν το πράξει αυτό, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν μόνο δύο εξελίξεις. Ή θα πρέπει να προσδεθεί ακόμα περισσότερο στο άρμα της Μόσχας, αγοράζοντας, με, δηλαδή αναπληρώνοντας την έλλειψη αμερικανικής τεχνολογίας, δυτικής τεχνολογίας και τεχνογνωσίας με αμερικανικά συστήματα, εκτός κι αν, το έχω πει και στο παρελθόν, δούμε ξαφνικά την Τουρκία να αγοράζει μαζικά Eurofighter. Να αγοράζει μαζικά μεταχειρισμένα Eurofighter από τη Γερμανία και από όλες τι άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μπορεί να το κάνει. Σε σχεδιασμό με μια νέα παραγγελία. Δηλαδή αυτά τα 40-80 μπορείτε να δείτε να αντικαθίστατε σε πρώτη φάση από μια α, παραγγελία περί των 60 μαχητικών Eurofighter με άλλα 40 καινούργια. Να φτάσουν στα 100 μαχητικά. Αλλά δεν θα το κάνουν αυτό οι Τούρκοι. Γιατί το κόστος αυτό είναι τεράστιο. Ηδη το πακέτο κοστίζει 6,5 δι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όταν έχουν δώσει δεκάδε δισεκατομμύρια για την ανάπτυξη τη εγχωρίου αμυντική βιομηχανία και δίτη αεροπορική, είναι προφανέ ότι σε αυτό το συλλογισμό προσπαθούν να εμπλέξουν, καλά το καταλάβατε, και το 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια που του οφείλουν οι Αμερικανοί από το F35. Δηλαδή ουσιαστικά πρόκειται για τα, για τα μαθηματικά του Καραγκιόζη. 6,5 δισεκατομμύρια μείον 1,5, άρα μα κάνει 5. 5 δισεκατομμύρια το διαπραγματευόμαστε. Είναι όμω τα πράγματα έτσι για του Τούρκου. Είναι έτοιμοι οι Αμερικανοί να το δεχθούν. Και ναι, μεν η Λόχιτ Μάρτιν αυτή τη στιγμή έχει σε αναμονή την επισημοποίηση ελληνικού αιτήματο για την προμήθεια 24 F-35. Δεν ξέρω και εδώ πέρα αν θα υπάρξει μια δυνατότητα ενό μείγματο μεταχειρισμένων και καινούργων μαχητικών. Ε, αν και η λέξη μεταχειρισμένο επειδή, επειδή παραπέμπει σε αυτοκίνητο, είναι ουσιαστικά αεροσκάφη. Μην νομίζετε κάποιο ότι ε, έχει να κάνει με κάτι κακό, είναι αεροσκάφη τα οποία έχουν ένα συγκεκριμένο αριθμό ορών. Έχουν πετάξει, έχουν συμπληρώσει ένα συγκεκριμένο αριθμό ωρών, οπότε θεωρούνται ότι είναι μια ικανοτάτη επιχειρησιακή αξία. Κανένα δεν μπορεί να πει ότι να συγκρίνει ένα μαχητικό μεταχειρισμένο με ένα αυτοκίνητο, έτσι. Το μεταχειρισμένο είναι μια έκφραση που χρησιμοποιούμε για να καταλαβαινόμαστε ότι αυτά δεν, είναι, δεν έχουν βγει από τη γραμμή μάλλον με 0, δεν έχουν παραδοθεί με μηδέν με ώρες αλλά έχουν ένα αριθμό κάποιων εκατοντάδων ίσως και χιλιάδων ώρων. Φίλοι και φίλε. αυτή λοιπόν η τακτική των Τούρκων έρχεται σε μια στιγμή όπου η ελληνική κυβέρνηση προθίστος πριν ακόμα προχωρήσουμε στα f 35 θα προχωρήσει είναι το οποίο αναμένεται, έχει καθυστερήσει αρκετά για πολλούς και διαφόρους λόγους, τυπικούς θα έλεγα ή και εκτάκτους, στην αναβάθμιση των 38 F-16 Block 50 της 111 πτέρυγος μάχης σε Block 50 Plus Advanced, τουλάχιστον σε αυτό. Είναι τα πάρτια, δηλαδή τα είναι τα τμήματα τα οποία θα έχουν αφαιρεθεί από τα Block 52, τα οποία θα μετατραπούν σε Viper. Άρα εμείς, βρισκόμαστε στην πολύ ορθή πορεία αναβαθμίσεως σχεδόν του συνόλου μαχητικών F-16 παραμένουν μόνο τα F-16 τα οποία αγοράστηκαν τότε ήταν από την General Dynamics στην περίφημη αγορά του αιώνος. Έτσι. Δεν ήταν όλα τα F-16 πάντοτε το Lockheed Martin, ανήκαν στην General Dynamics η πρώτη σειρά η οποία έφτιαχνε και τα άρματα, τα Abrams. Μάλιστα. Ε, αυτή λοιπόν η πορεία δείχνει ότι η Ελλάδα βρίσκεται όχι απλώ σε άριστο δρόμο. Θα έλεγα βρίσκεται στον ιδανικότερο για τα γεωστρατηγικά τη πλεονεκτήματα και κυρίω επειδή σε μερικέ μέρε μέχρι την επόμενη εκπομπή, την ερχομένη Τρίτη, στι σήμερα έχουμε 12, την ερχομένη Τρίτη στι 14 στι 19, προ 20, μεταδίδεται το βράδυ τη Τετάρτη, γυρίζεται Τρίτη στι 7 και μεταδίδεται την Τετάρτη στις 12 η ώρα τα ξημερώματα, θα έχουμε πιθανότατα και το αποτέλεσμα της περίφημης MDCA, της συμφωνίας μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών. Θα δούμε τι διάρκεια θα έχει, τι ανταλλάγματα θα λάβουμε. Είμαστε πολύ, έχουμε, είμαστε πολύ περίεργοι για να δούμε τελικώς άλλη μια στρατηγική σχέση με αυτή, με τις ΗΠΑ, πώς θα καταλήξει, ποια μορφή θα λάβει. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι κάτω από αυτές τις συνθήκε, οι Ηνωμένε Πολιτείε, μαζί με τη Γαλλία και το Ισραήλ παραμένουν, δεν έχουν αναδειχθεί, παραμένουν σε, ένα, σε μια τέτοια πορεία συμπλεύσεως συμφερόντων. Το τονίζουμε. Κανένας δεν μας αγαπάει, κανέναν δεν αγαπάμε. Συμφέροντα έχουμε. Μόνιμα εθνικά συμφέροντα. Και ας υπάρχουν αρκετοί στη χώρα μας η οποία αντιστρατεύεται όχι μόνο τα συμφέροντά μα, αλλά και τη λέξη εθνικό. Υπάρχουν οι Έλληνε και οι εθνομηδενιστέ. Και αυτή η ομάδα των εθνομηδενιστών, οι οποίοι δυστυχώ είναι ελληνόφωνοι, θα μπορούσαν να επιλέξουν και έναν άλλο τρόπο εκφορά του λόγου του, αφού τόσο πολύ μισούν ό,τι έχει σχέση με την πατρίδα και το έθνο και με την ταυτότητά μα. Είναι εκείνοι οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν, οραματίζονται άλλε καταστάσει, άλλε εποχέ. Τελικώ το χρονοτούλα από τη ιστορίε του περιμένει για να τοποθετηθούν και αυτοί με τη σειρά του όταν έρθει που θα έρθει και η ώρα του. Φίλοι και φίλε, το τι θα συμβεί στον αέρα είναι αυτό το οποίο απασχολεί όλα τα επιτελεία σε όλη την Ιφίλιο. Υπάρχει μάλιστα και ένας απόστρατος συνταγματάρχης της, Τουρκική, της των τουρκικών ενόπλων ε, δυνάμεων, ο οποίος, δεν θυμάμαι δυστυχώς το επώνυμό του να σας το πω, ο οποίος είχε αναφερθεί, είχε, είχε και με τις διεθνείς σχέσεις, είχε αναφερθεί στο γεγονός ότι η Τουρκία πρέπει σε μια σύγκρουση και αναφερόμενος στην Ελλάδα σε μια θερμή ελληνοτουρκική σύγκρουση θα πρέπει να προκαλέσει τις μεγαλύτερες δυνατόν απώλειες στο συντομότερο χρονικό διάστημα προκειμένου να πετύχει τους στόχους της και να φτάσει στην νίκη. Αυτό γίνεται με μαχητικά αεροσκάφη και με πυραυλικά συστήματα. Αντιλαμβάνεστε ότι στα μαχητικά αεροσκάφη η Ελλά, εφόσον όλα αυτά ολοκληρωθούν και εφόσον συμπληρωθεί η υπάρχουσα επιχειρησιακή δύναμη σε επίπεδο διαθεσιμότητα με τον απαιτούμενο αριθμό που ορίζουν τα σχέδια, τότε η επόμενη μέρα για την τουρκική πολεμική αεροπορία θα είναι πάρα πολύ δύσκολη σε μια σύγκρουση στον αέρα, και αν σε αυτά συμπεριλάβουμε και τα οπλικά συστήματα θα τα οποία θα μεταφέρουν τα ραφάλ. Και αναφέρομαι στους πυράβλους πέραν του ορίζοντος, τους φωνείς των F-16, των meteor. Όμως, οι Τούρκοι έχουν και το πυραυλικό δυναμικό. Εμείς, όπως και η Γαλλία, έχουμε υπογράψει το κείμενο της, του ελέγχου των εξοπλισμών σε επίπεδο πυράβλων, Missile Technology Control Regime. Το έχουμε υπογράψει και οι Τούρκοι το έχουν υπογράψει, αλλά οι Τούρκοι το έχουν υπογράψει και το καταστρατηγούν ήδη. Τα πυραυλικά συστήματα εδάφους-εδάφους που αναπτύσσουν ή σε όλες τις παραλλαγές επιφανείας, βυθού παρακαλώ, παλόμενα από υποβρύχια έχουν τις προδιαγραφές να υπερβούν το όριο των 300 έως 500 χιλιόμετρων και να φτάσουμε στα 750, στα 1000 και περισσότερο. Υπάρχουν και, επεκφρα... υπάρχουν και δηλώσεις από αυτό. Του πρόεδρου το κάνουν Θέλουν να αναπτυχθούν σε βαλιστικούς πυράβλους. Ίσως θα πρέπει σε αυτό το σημείο να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση με τον εαυτό μας, με την κοινωνία μας, διότι αυτοπεριοριζόμαστε και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι όχι απλά να διαλαλούμε ότι θα αγοράσουμε, αλλά να είμαστε έτοιμοι να εμπλακούμε σε έναν αγώνα ο οποίο δεν θα μόνο, δεν θα πρέπει μόνο να υπορέχουμε στην πολεμική αεροπορία, αλλά θα πρέπει να έχουμε και ικανή ισχυρή επιχειρησιακή δυνατότητα με πυράβλου, τακτικά βλήματα, όχι μόνο επίπεδο MLRS όχι μόνο επίπεδο των συστημάτων των οποίων προσφέρονται από τη γειτονιά και από το ΝΑΤΟ, και μιλάμε για τα συστήματα ΛΟΡΑ αλλά και άλλα συστήματα, που να μπορούμε να απειλήσουμε με ίσους όρου αυτά τα όπλα που ήδη η Τουρκία γνωρίζουμε ότι διαθέτει στο προστάσιό τη και συνεχώ τα εξελίσσει τόσο σε κεφαλές, όσο και σε εμβέλεια και σε ακρίβεια. Φίλοι και φίλες, πάμε λίγο στην επόμενη εικόνα. Οι Ηνωμένε Πολιτείε στην παρούσα φάση και μέχρι την G20, να δούμε τι θα βγει, δεν έχουν και τις καλύτερες των σχέσεων με την Τουρκία. Υπάρχει μια επιστολή που έστειλε ο Μπάιντεν στην Πελώση αλλά και στον πρόεδρο της Βουλής, η οποία έχει μια συγκεκριμένη παράγραφο και θέλω να σας τη διαβάσω. Η κατάσταση στη Συρία και οι οι ενέργειες της Τουρκίας για την διεξαγωγή στρατιωτικών επιθέσεων στην βορειοανατολική Συρία, τι βρίσκεται εκεί, η οι η στην Ασία, τη SDF. Θυμάστε στην περασμένη εκπομπή που σας έδειξε ένα τόμα Bradley, του Αμερικανικού στρατού, να φέρει ερτημένη την σημαία της, της Κουρδοαραβικής Συμμαχίας υπονομεύει την εκστρατεία για την ήττα του Ισλαμικού κράτους θέτει σε κίνδυνο αμάχους απειλεί, προσέξτε τη, τη φρασιολογία που χρησιμοποιεί ο πρόεδρος Μπάιντεν υπονομεύει την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή και εξακολουθεί εδώ είναι ο, κόλα, το, ο κόλαφος το καρφί να αποτελεί μία προσέξτε, ασυνήθιστη και εξαιρετική απειλή για την εθνική ασφάλεια και την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ. Πρόεδρος Μπάιντεν, στα πιο επίσημα όργανα της Αμερικανικής Πολιτείας και ο Μενέντες, ο οποίος σηκώνει το χέρι του και δείχνει τον ένοχο, τον Τάγι Περντογάν. Κατά από αυτές τις συνθήκες, πόσο εύκολο πιστεύετε είναι να αλλάξουν τη στάση του κατά 180 μοίρε οι Ηνωμένε ή έστω και 120, ή έστω και 90 εμμύρε, και να αποδεχθούν αυτόν τον τουρκικό εκβιασμό, Ο, εάν η Τουρκία προηγουμένω δεν έχει δώσει όχι ενδείξει, σαφεί διαβεβαιώσει ότι επανέρχεται στην προτέρα πολιτική. Και τι θα σημαίνει για την τουρκική πολιτική αυτό, αναφερόμενος σε μια διαδικασία εκτραχύνσεως των σχέσεων με τη Ρωσική Ομοσπονδία με την οποία συμφωνούν όχι μόνο σε οπλικά συστήματα, αλλά κυρίως στην παραγωγή πυρηνική, πυρηνικής ενεργείας μέσω των πυρηνικών εργοστασίων. Όχι μόνο ένα, αλλά περισσότερα των τριών συνολικώς. Αυτές καταλαβαίνετε βέτε, οι συμφωνίες. Είναι δισεκατομμυρίων ευρώ. Πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ. Όπου η Τουρκία από εκεί έχει να λαμβάνει εκείνα ακριβώς τα πλεονεκτήματα μιας εμπορικής στρατηγικού επίπεδου συμφωνίας που δεν μπορεί να τα απολαύσει με μια αντίστοιχη με χώρα της Δύσεως. Γι' αυτό λοιπόν η Τουρκία βρίσκεται ενώπιον όχι απλώς της προκρουστρίου γεωπολιτικής κλίνης επί της οποίας έχει ήδη ξαπλώσει και αναπάβεται και ήδη φαίνεται ότι τα πόδια της το γεωστρατηγικό της αποτύπωμα δηλαδή εξέχει κατά πολύ και πρέπει να αφαιρεθεί, να κοπεί με βίαιο τρόπο. Είναι προφανές λοιπόν ότι η Τουρκία έχει αντιληφθεί ότι αυτή η πολιτική την οποία ίσχυσε κατά των συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών, διότι οι Ηνωμένε Πολιτείε συνεχίζουν να ενισχύουν, να εξοπλίζουν και θα το πράττουν τους Κούρδους και τους Άραβες, και ουσιαστικά θα δημιουργούν μια σφήνα αποσταθεροποιήσεω νοτιοανατολικό τη Τουρκία, η οποία για τι ερχόμενε δεκαετίε, ναι, τι δεκαετίε και μέχρι τη δημιουργίας μια κουρδική οντότητα αναλόγου με αυτή που υπάρχει στο βόρειο Ιράκ, ίσω και συμπεριλαμβανομένη τη ε, συγκεκριμένη, ένωση των δύο δηλαδή κομματιών, θα απειλεί τα ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας. Διότι η Τουρκία δεν είναι η δύναμη η οποία έγινε αναθεωρητική τώρα. Τις τάσει αυτές τις είχε δείξει όταν κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Πολέμου στον κόλπο η Ερνίφη, ναι, άσκησε βέτο ουσιαστικά στην απόφαση των ΗΠΑ για το άνοιγμα του Δευτέρου Μετώπου από την περιοχή της Τουρκίας προς το Βόρειο Ιράκ με τη συμμετοχή των Κούρδων. Αυτή η απόφαση ήταν ιστορικό εκείνη η οποία τους ενέπλεξε στο σημερινό γεωπολιτικό κικαιώνα. Κικαιών. Αυτό αντιμετωπίζει η Τουρκία. Ένα γεωπολιτικό κικαιώνα. Η τότε απόφασή τους του ενέπλεξε, τους οδήγησε, τους αυτοπαγίδευσε σε μια πολιτική διότι δεν μπορούσαν να αφομοιώσουν τους Κούρδους, δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν μαζί τους. Ο στόχος τους ήταν η τουρκοποίηση δια της βίας ή εξόντωσης ή έξοδος και αυτή τη στιγμή πληρώνουν ένα ιστορικό γραμμάτιο. Όπως τα λέει ο λαός. Αυτό είναι το κόστος της τουρκικής επιλογής. Εξαιτία αυτής ήρθαν σε σύμπλευση με τα ρωσικά συμφέροντα. Εξαιτία ακριβώς αυτής της γεωπολιτικής μειοπίας, γεωστρατηγικής πρεσβειοπίας, αντελήφθησαν οι ίδιοι ότι το πρόβλημά τους, δεν μπορεί να λυθεί, το κουρδικό δηλαδή, παρά μόνο δια του γνωστού ιστορικού διαχρονικού τουρκικού τρόπου. Αυτό δηλαδή που εφάρμοσαν κατά των Αρμενίων, κατά των Ελλήνων, κατά των Ασσυρίων, κατά ιουδήποτε λαού που ζούσε στην Ανατολία και προσπάθησαν δία της βίας να τον αφομοιώσουν. Κάτι το οποίο δεν κατέστη δυνατό. Διότι όπως έχουμε πει και θα το ξαναλέμε, η Ανατολία είναι η δύναμη εκείνη, το έδαφος του, το οποίο θα εμέσει τελικώς στην πορεία του χρόνου. Θα κάνει εμετό, θα εμέσει, θα αποβάλει την τουρκική παρουσία. Και είναι κάτι που το γνωρίζουν πολύ καλώς οι άνθρωποι οι οποίοι συμβουλεύουν τον Ταγί Παρτογάν. Βέβαια, ο χρόνος ο δικός τους είναι υποδεέστερος, μικρότερος από αυτών των γεγονότων που θα ακολουθήσουν. Όμως τώρα ουσιαστικά δημιουργούνται υπστρατηγικές ή, ή ιστορικές προϋποθέσεις για μια μέσω μακροπρόθεσμη επίλυση χρονίων διαφορών και προβλημάτων ει των συμφερόντων της Τουρκίας. Γι' αυτόν λοιπόν ακριβώς το λόγο και εξαιτία του ότι ο γερουσιαστή Μενέντες κατέχει την πλέον ισχυρά θέση που μπορεί να έχει αμερικανός γερουσιαστής είναι βέβαιον ότι το αντάλλαγμα που θα ζητηθεί από την Τουρκία και θα είναι ένα αντάλλαγμα προτεσταντικού τύπου αν η Τουρκία αποφασίσει να επιστρέψει και θα τιμωρηθεί και θα μπει σε μια περίοδο ψυγείου και θα υποστεί τις συνέπειες τις γεωστρατηγικές μέχρι ότου αποφασίσουμε ότι είσαι το καλό παιδί το οποίο ήσουν παλιά ή μήπως δεν ήσουν ποτέ ή μήπως αυτό τελικώ απεδείχθη στο τέλος της ιστορική ημέρα και του χρόνου. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, αφήνοντα τον επιτίδιο ουδέτερο και θα επανέλθουμε αμέσω μετά. Πραγματικά, η ιστορία μερικές φορές λες και παρακολουθεί τα ανθρώπινα δρόμενα. Και συμπτωματικός, δεν φαντάζομαι να υπάρχει κάτι άλλο, αλλά το πιστεύω συμπτωματικός, 450 χρόνια μετά από την ιστορική ναυμαχία της Ναυπάκτου, 7 Οκτωβρίου του 1571, αστερίσκους, δεν έγινε στην Ναυπάκτου, έγινε στις Εχινάδες νήσους, αλλά επειδή αυτή όλη η όλη περιοχή ονομαζόταν Λέπαντο... Λεπάντο συγγνώμη. Γι' αυτόν ακριβώ τον λόγο επεκράτησε ω ναυμαχία τη Ναυπάκτου. Σε αυτή λοιπόν την περιοχή, σε ελληνικό χώρο, στην περιοχή τη Ετρολοκαρνανία, μεταξύ Ετρολοκαρνανία, Δυτική Θερεά και Πελοπονίσου, έλαβε χώρα μια εξαιρετικά καταστροφική για την Οθωμανική Αυτοκρατορία και διαχρονικώ μια από τι ισχυρότερε, καταστροφικότερε ήττε που έχει υποστεί ναυτικό. Οι καημένοι Ισπανοί έχουν χάσει την αίτητη Αρμάδα το 1588. Αυτό όμω δεν λέει τίποτα. Εδώ μιλάμε ότι οι Οθωμανοί έχουν συντριβεί το 1571, το 1770, καταστροφή του, του Οθωμανικού στόλου στον Τζεσμέ από τον Ρωσικό στόλο με Βρετανού όμω γιατί αυτοί ήξεραν τα νερά, και με ελληνική παρουσία, και τον Αβαρίνο. Αυτέ οι τρει πιο πλέον καταστροφικέ ναυτικέ ήττε. Τη χρεώνονται οι Οθωμανοί. Έτσι, εκείνη την ημέρα συνέβησαν δύο περιστατικά. Το πρώτο περιστατικό ήταν ότι ακριβώ εκείνη την ημέρα υπεγράφει η συμφωνία μεταξύ, η ε, στρατηγική συμφωνία και η αμυντική συμφωνία, τμήμα αυτή, μεταξύ Ελλάδος και Γαλλία. Στην ε, ναύπακτο, στην ιστορική αυτή σύγκρουση, δεν συμμετείχε η Γαλλία. Συμμετείχε το Παπικό Βασίλειο. Υπήρχε η Αγία Λέγα, ε, Λέγκα, Σαντα, Σαντα Λέγκα. Υπήρχε επίσης η Γιάνοβα, υπήρχε η Βενετία, υπήρχε το Ούρμπινο, υπήρχε η Σαβοία, υπήρχε ουσιαστικά η Ισπανία, ο Δόν Χουάν ο Αυστριακός, ο Δόν Ιωάννης όπως τον ονομάζουν, με τον Ντόρια, όλοι ως αυτός και τον ε, βαρβαρίγη. όλο λοιπόν αυτοί οι ναυμάχοι της εποχής κατόρθωσαν και συνέτρεψαν τον Οθωμανικό στόλο το πλήρωμα το οποίο αποτελείτο και από Έλληνες και από Αιγυπτίους και από Σύρους και ήταν μια νίκη που την πανηγύρισε η Ευρώπη μετά από την απώλεια της Κύπρου το 1570 αυτή λοιπόν η ναυμαχία βέβαια οι Τούρκοι λένε ότι μας ξύρισαν τα αγένια ενώ τους, τους κόψαμε το ένα χέρι εννοώντα την Κύπρο. Τα γένια άλλοι ξαναφυτρώνουν, το χέρι δεν κόβεται. Συγγνώμη, αλλά η απώλεια δεκάδων χιλιάδων εμπείρων ναυτικών στην Ναύπακτο ισοδυναμούσε με την απώλεια και των δύο χεριών. Διότι μετά από αυτή την αυμαχία, ο Οθωμανικός στόλος μπορεί να ξαναδημιουργήθηκε εκ του μηδενός μετά από ένα έτος περίπου, αλλά δεν είχε πλέον τα έμπειρα πληρώματα ο δρόμο προ την κεντρική δυτική Μεσόγειο. Α, και η τη Μάλτη. Βεβαίω. Ιωαννίτε. Είχε ήδη φραχθεί. Δεν θα βγουν στον Ατλαντικό οι Οθωμανοί. Δεν θα κινηθούν προ τι προς τις, προς τις νέε χώρε. Δεν θα κινδυνεύσει ο ακροσαξονικός και ο ισπανικό απικισμό και πρωτογαλλικό κόστου του, του νέου κόσμου. Από την ημισέλινο. Και σε αυτό το επιχειρησιακό πλαίσιο, υπάρχει αυτό το πλοίο που ονομάζεται Γαλεάσα, με τους δύο πύργους. Η Γαλεάσα ήταν ένα βαρύ πολεμικό κοπίλατο το οποίο έφερε πυροβόλα. Υπάρχουν ο αριθμός έξι είτε Βενετικών Γαλεασών, οι οποίες ουσιαστικά με το πύρ τους άλλαξαν την πορεία. Δηλαδή έχουμε να κάνουμε με ένα οπλικό σύστημα της εποχής, με τα τρία λατίνια, το οποίο χρησιμοποιήθηκε επιχειρησιακώ, συνέβαλε τα μέγιστα στην ήττα των τουρκικών ναυτικών, των Οθωμανικών ναυτικών δυνάμεων. Και φυσικά η ναυμαχία τη Ναυπάκτου είναι εκείνη η οποία σημαίνει τι, το τέλο του κοπήλα του πλοίου και την είσοδο στον πόλεμο με τα αιστεία. Η επόμενη μεγάλη ναυμαχία που θα συμβεί θα είναι μια ναυμαχία που θα στηρίζεται κυρίως στα αεστία και όχι στη δύναμη των αιρετών, των κοπηλατών. Των σκλάβων, στην προκειμένη περίπτωση, έτσι. Τα αναλυσοδεμένοι. Στις τριήρες δεν ήταν σκλάβοι, ήταν ελεύθεροι πολίτε. Δεν τα μπερδεύουμε, θα το μαθαίνουμε. Εκείνη λοιπόν την ημέρα στην Ελλάδα συνέβησαν δύο τινά. Το πρώτο ήταν αυτό και το δεύτερο ήταν, όπω μα έχει πληροφορήσει και το defensepoint.gr, ότι εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από του Ιταλού τη Φικαντιέρη για το ελληνικό εξοπλιστικό πρόγραμμα των κοβετών. Δεν θα αναφερθώ. Εδώ είναι η κλάση Ντόχα, την Σφικαντιέρη, την οποία προτείνεται, και εδώ είναι η κλάση Γκόουιντ, του Αιγυπτιακού συγκεκριμένου ναυτικού. 3.100 τόνοι, περίπου 2.500 τόνοι, δύο πλοία εξαιρετική σχεδιάσεω, τα οποία θα έρθουν σε αντιπαράθεση και θα δούμε τι μέλη για τη μέλη γενέστε. Δεν βιαζόμαστε. Τι αγορέ τι κάναμε. Περιμένουμε να δούμε και την Αμερικανική Συμφωνία και θα δούμε στη συνέχεια τι θα προκύψει. Εκείνη λοιπόν την ημέρα. Η τύχη αγαθή τη ιστορία έφερε τη Γαλλία και την Ιταλία ουσιαστικά να εκδηλώνουν το ενδιαφέρον του προ την Ελλάδα. Θυμίζω ότι ο Αβέροφ ήταν Ιταλικό πλοίο, Ιταλική σχεδιάσεω. Θυμίζω επίση ότι δύο χώρε αποτελούν σήμερα διαδόχους της δρομαϊκής αυτοκρατορίας. Η Ιταλία για την Δυτική και η Ελλάς για την Ανατολική. Δύο σύγχρονα κράτη. Δύο κράτη τα οποία για τα συμφέροντά τους τα ιστορικά, τα χριστιανικά, τα πολιτιστικά, η ελληνορωμαϊκή παράδοση, θα πρέπει να εναρμονίζονται στην αντιμετώπιση ενός κοινού εχθρού που αρχικώς έχει τη μορφή του νέου Οθωμανισμού, αλλά επί της ουσίας, επειδή ο Οθωμανισμός προσδοκά και επιδιώκει, εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση, την ανατροπή όλων των κρατικών εξουσιών και κυβερνήσεων στη Βόρειο Αφρική, να δημιουργήσει δηλαδή το κλίμα εκείνο όπου ο Καπουδάν Πασά στο 21 ου αιώνα θα θελήσει να ελέγξει την Ανατολική Μεσόγειο μέσω του κινήματος των αδερφών μουσουλμάνων, εμείς μαζί με τους Ιταλούς και τους Γάλλους συγκροτούμε μία άτυπη λέγκα αντιτούρκα. Χρησιμοποιώ μια έκφραση μεσαιωνική λέγκα αντιτούρκα. Και σε αυτό το κομμάτι είναι προφανέ και σαφέ, βάζουμε και του Αιγυπτίου μέσα στη συνέχεια, ότι η αντιμετώπιση τη τουρκική επιθετικότητα από την Κύπρο, το Αιγαίο και μέχρι και τη Λιβύη, σαφώ ενδιαφέρει και τη Μάλτα, σαφώ ενδιαφέρει και άλλε χώρε τη περιοχή και η βάση στην οποία θα οικοδομηθεί δεν θα είναι απλά μια στρατιωτική συνεργασία, αλλά η προμήθεια οπλικών συστημάτων τέτοιων που να χαρίζουν την κυριαρχία και στον αέρα και στη θάλασσα. Τους Τούρκους, τους Νεοοθωμανούς θα τους αντιμετωπίσουμε εμείς με τους παλαιούς κλασικούς συμμάχους, όπως έγινε και σε, άλλες, σε άλλους αιώνες στο παρελθόν. Αυτή θα πρέπει να είναι, κατά τη δική μου, την ταπεινή εκτίμηση, η πορεία που πρέπει να ακολουθήσει η Ελλάς. Και γιατί όχι, και τους Πολωνούς, και τους Ούγγρους παραδοσιακοί αντίπαλοι που αναχέτησαν τους Οθωμανούς στη Βιέννη. Και βέβαια, μια και αναφερθήκαμε σε Πολωνούς και Ούγγρους, να μην εκπλαγούμε αν στο προσεχές μέλλον, τα έξιτ έχουν και μια ανατολική διάσταση μέσω της Πολωνίας, της Ουγγαρίας και πιθανόν και άλλων, αναφέρομαι στην έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σοβαρό πρόβλημα αυτό, αλλά θα πρέπει η Γερμανία να αντιληφθεί ότι η κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να συνεχιστεί με του ίδιου φιχτού όρου, του τεφτονικούς, τεφτονικού, όχι τεκτονικού, τεφτονικούς, γοθικού τρόπου σκέψεω. Αυτό όμω είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Πάμε λοιπόν στην επόμενη εικόνα. Τιμή και δόξα στου ήρωε τη Ναυπάκτου. Πολέμησε και μάλιστα έχασε, όχι έχασε, και σοβαρά στο αριστερό του χέρι ο Θερβάντε, ο Μιγγέλ Θερβάντε. Εκείνος ο οποίος είπε: Έχασα το αριστερό μου χέρι για να δοξαστεί το δεξιό. Τι συνέγραψε ο Θερβάντε τον Δον Κιχώτη. Μεγάλη στιγμή. Και πάμε λοιπόν σε ένα κομμάτι το οποίο είναι πολύ τεχνικό. Ξέρετε, εμεί στερούμαστε δορυφόρων. Επίση, στερούμαστε εκείνη τη υψηλή τεχνολογία στο δικτυοκεντρικό πόλεμο που θα μα επιτρέψει να μπορούμε να παίρνουμε γρήγορα αποφάσει αφού προηγουμένως δούμε, προσέξτε, δούμε το πεδίο της μάχης. Μέχρι τώρα υπήρχε η λεγόμενη μεταφορά ιχνών. Έχεις πως το λένε το ίχνος εκεί ενός αεροσκάφους, ενός βλήματος, το, μετα το μεταφέρουμε. Τώρα είμαστε σε μια εποχή που με τα νέα σκάφη στα οποία προμηθευόμαστε, μπαίνουμε στη διαδικασία της συνεργατικής ικανότητας εμπλοκή, εμπλοκής στόχων. Εδώ πλέον δεν μιλάμε για μεταφορά ιχνών. Α το λέμε από ένα πολύ απλό τρόπο αλλά μιλάμε για μεταφορά δεδομένων. Σκεφτείτε λοιπόν ότι τα πλοία, και μάλιστα διάλεξαμε και μία εικόνα, ευχαριστούμε το φίλο από το Twitter που μας την έστειλε, μία εικόνα κατά την οποία βλέπουμε πλοία γαλλικής σχεδιάσεως να μπορούν φραμουσιαστικά και αντίστοιχο ιταλικό, να μπορούν να μεταφέρουν τη ροή δεδομένων αυτών που βλέπουν είτε σε αεροσκάφη είτε σε βλήματα τα οποία ύπτανται και κατευθύνονται από το ένα πλοίο στο άλλο να χρησιμοποιήσουμε, μια και δεν έχουμε σας λέω δορυφόρους, τη γεωγραφική μας πολυπλοκότητα, την ποικιλότητα, τον ισιωτικό χώρο, τον ισιωτικό δηλαδή αγώνα και επίσης σε αυτό το πλαίσιο δηλαδή να μπορούμε να μεταφέρουμε τα δεδομένα και να μαθαίνει, να γνωρίζει να μεταφέρουμε από πλοίο σε πλοίο, ακόμα και σε βάση ξηρά. Ακόμα και, σε αεροσκ, και από αεροσκάφη. Για να μπορούμε να χτυπάμε τον αντίπαλο με το όπλο, την πλατφόρμα, στον τρόπο, στον τόπο και στον χρόνο, με τον τρόπο που εμεί επιδιώκουμε και να τον καταστρέφουμε. Σε αυτό, αν προσθέσουμε και το Spike Non-Line of Sight, το Ισραηλινό αυτό πολύ σύστημα το οποίο που χρησιμοποιείται σε χερσαίε και ναυτικέ πλατφόρμε αλλά και σε αεροπορικέ όπω είναι τα επιθετικά ελικόπτερα. Και το πολεμικό ναυτικό εδώ, συγχαρητήρια για μία ακόμη φορά, είχε την έξυπνη ιδέα, την ιδιοφυή ιδέα να πάρει το σύστημα το συγκεκριμένο και να το προσαρμόσει, να το ολοκληρώσει σε ναυτικέ πλατφόρμε. Εδώ δεν χρειάζεται να μιλάμε για φρεγάτε και κορβέτε, που είναι πάρα πολύ εύκολο. Εδώ μιλάμε για επίπεδο κανονιοφόρων. Εδώ μιλάμε για επίπεδο ταχύων σκαφών. Εδώ μιλάμε ακόμα και σε επίπεδο ενός εμπορικού πλοίου, στο λιμενικό σώμα. Τα πλοία του λιμενικού σώματος που μπορούν να πάρουν τις πλατφόρμες αυτές, ακόμα και κάποια από τα σκάφη της διοίκηση υποβρυχίων καταστροφών. Αυτό είναι ένα κομμάτι που θα δημιουργήσει το μεγάλο game changer. Αυτό που λέγεται στα επιχειρησία και είναι αυτός ο οποίος θα αλλάξει τον ρου της συγκρούσεως επί το βελτίο και με την αλλαγή αυτή θα μπορέσουμε να νικήσουμε τον αντίπαλο όχι απλώς στα σημεία μόνο, αλλά και με νοκάουτ. Πυγμαχική όρη. Όχι μόνο στα σημεία, αλλά και με νοκάουτ. Με αυτήν να λοιπόν τη συνεργατική ικανότητα εμπλοκή στόχων, την Corporate Engagement Capability, οι ελληνικέ ένοπλε δυνάμει και ιδίω το πολεμικό ναυτικό, στο οποίο αναφερόμαστε τώρα, μπορεί να αποκτήσει δυνατότητε τέτοιε, ούτω ώστε να αντισταθεί σε επιθέσει κορεσμού εκ μέρου τη τουρκική πολεμική αεροπορία. Όταν δηλαδή το Αιγαίο θα μαυρίσει ο ουρανό από στίγματα βλημάτων που θα βάλλονται από την άλλη πλευρά του Αιγαίου, είτε από χερσέ, είτε από αεροπορικέ πλατφόρμε, είτε ακόμα και από ναυτικέ, είτε ακόμα και από υποβρύχια. Πάμε λοιπόν στην επόμενη εικόνα. Συγχαρητήρια στο πολεμικό ναυτικό. Το 10 Οκτωβρίου είναι σήμερα. Χαρμός είναι η μέρα. Πώ τη θυμόσαστε. Πόσοι τη θυμόμαστε. Είναι η επέτειο απελευθερώσεω των Αθηνών. Ο Γιώργο Εφέρη, όπω έγραψε και ο αρχηγό Γεθά, στρατηγό Κωνσταντίνο Φόρο, σε tweet τη σημερινή μέρα, η πιο όμορφη, η πιο ελαφριά μέρα του κόσμου. Φίλοι και φίλε. 12 Οκτωβρίου του 1944 απελευθερώθηκε η Αθήνα. 77 χρόνια πέρασαν. Τα ξεχάσαμε. Δεν θέλουμε να θυμόμαστε το παρελθόν μα. Μα ενοχλεί. Γιατί μα ενοχλεί. Ενοχλεί κάποιου συγκεκριμένου από κάποια συγκεκριμένη πολιτική παράταξη. 9 Οκτωβρίου του 1944, τρει μέρε πριν την απελευθέρωση των Αθηνών, Γεώργιο Παπανδρέου, έτσι. Ο άνθρωπο ο οποίο βοήθησε με τη στάση του να κρατηθεί η στο δυτικό στρατόπεδο. Να μην γίνουμε μια κομμουνιστική χώρα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Έχουμε την περίφημη συμφωνία των ποσοστών το έχω ξαναπαρουσιάσει ξανά και ξανά στην εκπομπή μου. Μία ακόμη φορά, καλό θα μα κάνει. Είναι η συμφωνία η οποία υπεγράφει μεταξύ Τσόρτσιλ και Στάλιν στη Μόσχα. Όπου η Ελλάς πλέον σε ποσοστό 90% δίδεται, αποδίδεται στο δυτικό στρατόπεδο. Αυτό το οποίο το Κομμουνιστικό Κόμμα, το ΕΑΜ Ελλάς ουδέποτε κατάλαβε ή φάνηκε να μην κατάλαβε. Αυτό για το οποίο κατηγορήθηκαν γιατί ξεκίνησαν τον λεγόμενο εμφύλιο πόλεμο, το συμμοριτό πόλεμο επί τη ουσία. Γιατί το συμμοριστή κομμουνιστική ανταρσία κατά τις χώρε μα, κατά τις κυβερνήσεω. Α ξεφύγουμε από αυτά τα συμπλέγματα. Η χώρα μα πολέμησε και το 1944 στα Δεκεμβριανά. Και προσέξτε, πριν εξαπολύσουν οι Γερμανοί την τελευταία επίθεση στι Αυτά συνέβησαν στην Ελλάδα. Για να μπορέσουν οι Σοβιετικοί στην ουσία να τα χρησιμοποιήσουν και να ανεμοποιήσουν τη δική τους δραστηριότητα κατασταλτική στις χώρες όποιε κατέλαβαν απελευθερώνοντάς τους από τους Γερμανούς και το Τρίτο Ράιχ. Μην το ξεχνούμε. Σήμερα λοιπόν η χώρα μας, η πατρίδα μας ξεκίνησε η απελευθέρωσή τη. Γιώργος Σεφέρης, απελευθέρωση Αθηνών. Ας μείνουμε στα καλά και τα θετικά, αλλά δεν ξεχνάμε εκείνους οι οποίοι προκάλεσαν εκείνα τα οποία υπέστημεν για τα επόμενα χρόνια και μέχρι το 49. Αυτούς σας τους συγχωρέσει ο Θεός που δεν πιστεύουν και ίσως η ιστορία. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Φίλοι και φίλες, είχα την τιμή και με μεγάλη συγκίνηση να παραβρεθώ στο μνημόσυνο για τους πεσόντες των ελληνικών υποβρυχίων του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, έχουμε και τέτοιο. το ξέρετε, υποβρύχια, σε μια ωραιοτάτη σε μη τελετή, η οποία λαμβάνει χρόνο κάθε χρόνο, χώρα κάθε χρόνο στο παλαιό Φάληρο. Εκεί που υπάρχει και ο πύργο ενό υποβρυχίου τύπου 209. Εκεί με τον άνθρωπο ο οποίο έπραξε τα πάντα, το σημερινό βουλευτή του θέατρο Δήμαρχο, τον κ. Χατζηδάκη, τον οποίο τον ευχαριστούμε και τον συγχαίρουμε, έγινε μία τελετή όπου. Θυμήθηκαν άπαντε, ακούγοντα και τον ύμνο των ελληνικών υποβρυχίων, ένα εξαιρετικό ύμνο, παρουσία τους, ε, του ελληνικού συνδέσμου υποβρυχίων η τελετή μνήμη για τους πεσόντες των υποβρυχίων Πρωτεύς, τρίτον, Γλάφκος και Κατσόνης. Ξέρετε, από τα έξι υποβρύχια συν τον Ιρέα και τον Παπανικολή με το οποίο μπήκαμε στον πόλεμο το 40, όταν προσθέθηκαν κι άλλα από το 42, Ανθρώζος, ο Πιπίνος κι άλλα, τα τέσσερα απολέστησαν. Κατσόνης, Λάσκος. Τα δύο ήταν εκείνα τα οποία εισήλθαν ο Νιρεύς και ο Παπανικόλης και εξήλθαν τον πολέμο χωρίς να έχουν βυθιστεί. Όμως εκείνη ακριβώς την εποχή, εκείνη ακριβώς την περίοδο, τη θυμόμαστε. Και δεν είναι μόνο ότι παρέστησαν το πολεμικό ναυτικό, ήρθαν και από τη Μεγάλη Βρετανία ο ναυτικό ακόλουθο. Αυτό είναι το στεφάνι του για το υποβρύχιο Περσεύ στο Βρετανικό του Βασιλικού Ναυτικού και βασιλικού Ναυτικό είναι και τα υποβρύχια μα τότε, έτσι. Όπω και τα πλοία Επιφανία, ο στόλο εν γένει. Και να θυμηθούν τη στενή συνεργασία που είχαν μεταξύ τους οι δύο κλασικοί σύμμαχοι στον Πρώτο και στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να διδάσκουμε στα παιδιά μας. Πηγαίνετε, πάρτε τα παιδιά σας στην οικογένειά σας και πηγαίνετε ακριβώς στο Παλαιό Φάλιρο εκεί που βρίσκεται το μνημείο των πεσόντων των υποβρυχίων. Είναι εντυπωσιακό. Παρά τη βροχή, είχε έρθει πάρα πολλοί κόσμος. Και ήταν και σημαντική η παρουσία όλων των εκπροσώπων και από το Αγιεθά, τον Αγιεθά παρακαλώ, μετά από αρκετό καιρό, συγχαρητήρια στον, στον, στρατηγό Φλόρο, ο οποίος έστειλε εκπρόσωπό του, και από το Γέν και η κεφαλή σύσσωμος η διοίκηση υποβρυχίων. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω κάτι προσωπικό οικογενειακό. Την ε, ερχομένη Τρίτη, 19 Οκτωβρίου, στις 6 η ώρα, με τη συνεργασία του Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Ιστορίας, μαζί με το Ελληνικό Σύνδεσμο Υποβρυχίων, η σύζυγός μου, η Κρίστη Εμίλιο Ιωαννίδου, ξεκινάει στο σύζευξης.gr μια εκπομπή ραδιοφωνική, η οποία έχει ως τίτλο «Το παλιό υποβρύχιο». Και θα, μέσα σε αυτή, να υπάρχουν και αυτές οι προσπάθειες, θα ακούγονται τραγούδια της εποχής τέλη 30 αρχές 40 και ιστορίες από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο που αφορούν τα υποβρύχια. Εγώ κλείνοντας θέλω να σας πω ότι σήμερα το πολεμικό ναυτικό στηρίζεται στους σύγχρονους απογόνους εκείνων των πνευματικών επιχειρησιακοί απόγονοι των πολεμιστών των ηρώων του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου για να αναχαιτήσει τον Αττίλα στην Ξηρά και στη θάλασσα. Γιατί με αποβατικά θα έρθει. Και τα αποβατικά θα αντιμετωπίσουν τα υποβρύχια και τις δικές τους προκλήσεις. Τιμή και δόξα στους πεσόντες της δικής ως υποβρυχίων. Σε αυτούς τους διαχρονικούς παραδύναμην τολμητέ και παραγνώμην κινδυνευτάς και στους δεκές διδινείς, δε, εν τη ευέλπιδες. Σας ευχαριστώ.